Κατά το κόμμα θα γεμίσω γιατί θα έχει φάει κανένα δύο κιλά μακάρονα. Λοιπόν, άντε χαιρετώ. Βράσε καλά, καλά λέει. Έχεις δει κανένα χοντρό να κάνει αυτό. Επόμενος. Επόμενος. Ναι, γεια σας, ακούγομαι. Ακούγεσαι, ναι. Ναι, γεια σας, παιδιά. Τι ωραία, προσπλήρωση των προηγουμένων δύον. Δύον. Ποιο δύο, το κανάλι των δύον. Ποιο δύον. Δύο. Α, οι δύο προηγούμενοι, με μπέρδεψες, ρε φίλε, με το δύον. Προσπαθούσε να σας πείσει για την αθωότητα, ας πούμε, του κάποιου κατηγορημένου. Μα εδώ έχουμε ήδη τα αποδεικτικά στοιχεία. Το ντοκουμέντο, ξέρετε, ότι έχει υπασχίσει για να φέρει στην Ελλάδα και να κατηγορήσει κάποιους ανθρώπους. Ξέρετε τι λέει το ίδιο το ντοκουμέντο. Εκατοντάδες ακούρες ρίζει στον αρκοβιόν ουρανικά ανήκουν σε δύο από τα μεγαλύτερα νόμιμα του Ευρωπαίου, τον Τίνο Σαρεφ και τον Τούρκο συνάδελφο του Ρουφή Τσεντικάλια. Βλέπετε κανέναν Έλληνα εσείς εδώ. Πάμε παρακάτω, είπε ο κόσμος, μετά λέει για τις δολοφονίες, λέει μία-μία. Ο ίδιος ο Ζιντάστη, στις 22 δύο τους φερόμενους εκτελεστές κτλ. Είναι νεκρή ο Χατζή Οσμάν, φέρεται να ανήκουν στη συμμορία του Τούρκου Τάδε και ο άλλος Τούρκος Τάδε από την άλλη συμμορία. Να μην σας τρώω. Ρε εδώ μπάλα παίζουμε ρε, με τον Τούρκο και τη συμμορία και τη σκόνη θα ασχοληθούμε ρε. Αυτό είναι δυνατό. Ρε δυνατό να πούμε. Μισό λεπτό. Για το παιδάκι λέει που είπανε, το παλικάρι, μας δώσαν αριθμό τραπέζις λέει. Αν θέλουν να βοηθήσουν μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία, την κυρία Αγλαία Γουλιών. Πάρτε την Αγλαία και θα σας πει η Αγλαία τον αριθμό λογαριασμού αν θέλετε να βάλετε λεφτά στο παιδάκι να κάνει την εγχείρηση. Τι μπορεί να κάνει για το εξωτερικό. Καλά έκανα και το είπα γιατί δεν το ξέρει κανένας. Μα τι βόδια είμαστε. Προγραμματιστής από Αθήνα, Γρηγόρη, η λέξη που ψάχνεις για τον Ολυμπιακό είναι συγχαρητήρια. Πες το, μην το ντρέπεσαι. Συγχαρητήρια. Καλά. Με τι ξεκίνησα. Πάμε επόμενη γραμμή. Απάντησε.